Γεια χαρά! Η αφορμή για το βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι το πόσους οδηγούς παρατηρώ σχεδόν καθημερινά πλέον να μιλάνε στο κινητό τους τηλέφωνο χωρίς να χρησιμοποιούν ακουστικό Bluetooth όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά κρατώντας το κινητό πάνω στο αυτί τους. Μιλάω για οδηγούς αυτοκινήτων, για οδηγούς ταξί, για οδηγούς λεωφορείων, για οδηγούς τρόλεϊ, ακόμη και για μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι με το ένα χέρι κρατάνε το τιμόνι και με το άλλο χέρι έχουν το κινητό σφινωμένο ανάμεσα στο κράνος και το αυτί τους ή το στερεώνουν κάπως και μιλάνε κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι κάποια στιγμή ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι εγκληματικό. Όλοι θα τύχει κάποια στιγμή να χρειαστεί να μιλήσουμε στο κινητό για κάτι έκτακτο, γιατί πρέπει να κανονίσουμε με την κοπέλα μας ή με το φίλο μας ή με τον αδελφό μας ή με το θείο μας ή να πάρουμε τη μάνα μας για κάτι, να ρωτήσουμε τι φαγητό έχει στο σπίτι η γυναίκα μας, τι θα κάνουμε το απόγευμα κλπ. Εάν κάτι είναι τόσο επίγον και πρέπει να μιλήσουμε όντως στο κινητό, καλό είναι να έχουμε ένα ακουστικό Bluetooth μαζί μας. Είναι κάτι το οποίο πλέον κοστίζει 15 με 20 ευρώ. Και μπροστά σε αυτό που θα γλιτώσουμε αποφεύγοντας μια προσεξία όταν έχουμε το κινητό στο χέρι, είναι τίποτα αυτά τα 15-20 ευρώ. Ο οδηγός μπορεί να πατήσει κάποιον πεζό, να μην δει κάποιον πάνω σε μηχανή, να μην δει κάποιον ηλικιωμένο, να μην δει κάποιο παιδί. Αφήστε το κινητό κάτω. Μην οδηγείτε και μιλάτε στο κινητό ταυτόχρονα. Θα συμβεί κάτι και μετά θα λέμε όλοι ότι ήταν η κακιά στιγμή. Δεν ήταν η κακιά στιγμή. Την κακιά στιγμή την προκάλεσες εσύ. Συνέβησαν κάποια πράγματα τις τελευταίες ημέρες. Καθημερινά σχεδόν χρησιμοποιώ μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό. Παρατηρώ λοιπόν πάρα πολλούς οδηγούς οι οποίοι έχουν ακουστικό Bluetooth και αν χρειαστεί να μιλήσουν στο κινητό τους, το κάνουν με τη χρήση αυτού του ακουστικού, όπως προβλέπει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ξαναλέω. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οδηγοί οι οποίοι μιλάνε για ώρα με το κινητό στο αυτί τους και με το άλλο χέρι πάνω στο τιμόνι. Κάποιες φορές λοιπόν που έτυχε και στεκόμουν εκεί μπροστά στον οδηγό, δεν είχε πολύ κόσμο, τους είπα ότι είναι επαγγελματίες οδηγοί και θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η χρήση κινητού απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό έγινε 3, 4, 5 φορές. Κανένας οδηγός δεν παραδέχτηκε το λάθος του, να πει ότι ναι ρε φίλε, κάνω λάθος, καλά που μου το είπες, δεν θα το ξανακάνω, ή έχεις δίκιο, συγγνώμη. Όλοι οι οδηγοί προσπάθησαν να δικαιολογηθούν με πραγματικά αστείες, για να μην πω γελίες, δικαιολογίες. Μέχρι που μου είπαν κάποιοι ότι ξέρεις, δεν μας έχει δώσει ακουστικό η υπηρεσία μας. Μα δεν πρέπει να σου δώσει ακουστικό Bluetooth η υπηρεσία σου για να το χρησιμοποιήσεις. Είσαι επαγγελματίας οδηγός, έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, μεταφέρεις αυτή τη στιγμή 50 ανθρώπους, 70 ανθρώπους, ηλικιωμένους, μαμάδες με παιδιά, νεαρούς, φοιτητές, εργαζόμενους, οι οποίοι πάνε στις δουλειές τους και θέλουν να γυρίσουν ασφαλείς στο σπίτι. Και εσύ πάνω απ' όλα πρέπει να γυρίσεις ασφαλείς στο σπίτι. Κάποιος σε περιμένει. Μην περιμένετε λοιπόν η υπηρεσία να σας δώσει το ακουστικό. Πηγαίνετε και αγοράστε το μόνοι σας. Δεν γίνεται όλοι να έχουμε ένα τροχονόμο πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιοι οδηγοί, ας πούμε, μου είπανε: ωραία, φέρε μου την τροχιά. Δεν μπορεί όλοι να έχουμε ένα τροχονόμο από πάνω μας, να φοβόμαστε ότι θα μας αφαιρέσουν το δίπλωμα, θα μας κόψουν πρόστιμο, θα μας πάρουν την άδεια για να μην μιλάμε στο κινητό. Είναι ηλίθιο αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χρήση του κινητού κάνει κακό και είναι εγκληματική. Οπότε να αφήσουμε το κινητό από μόνοι μας, χωρίς να έχουμε ένα τροχονόμο από πάνω. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να αφήσουμε το κινητό από το αυτί, να χρησιμοποιήσουμε ακουστικό, ή έστω, αν δεν έχεις ακουστικό ασύρματο Bluetooth, χρησιμοποιήσε ακουστικό με καλώδιο, το οποίο δεν το επιτρέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά από το να κρατάς το κινητό στο χέρι και να το έχεις στο αυτί, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις ένα ακουστικό με καλώδιο. Αυτά, δεν ξέρω. Αν το βλέπεις αυτό το βίντεο και έχεις κάποιο φίλο, τον πατέρα σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου, το θείο σου, ο οποίος είναι οδηγός, είτε είναι απλός ιδιώτης, είτε είναι επαγγελματίας οδηγός, οδηγός ταξί, οδηγός σε λεωφορείο, οδηγός σε τρόλεϊ, παρακίνησέ τον. Αν είναι κάποιος υφιστάμενός σου, είσαι προϊστάμενος, ας πούμε, σε κάποια υπηρεσία, ή έχεις κάποιο προϊστάμενο, ή έχεις κάποιο συνάδελφό σου επαγγελματία οδηγό, και ξέρεις ότι μιλάει στο κινητό χωρίς να χρησιμοποιεί ακουστικό, παρακίνησέ τον να το κάνει. Ή ακόμα καλύτερα, να μην μιλάμε καθόλου στο κινητό, παρά να βρούμε 1, 2, 5 λεπτά να σταματήσουμε κάπου στην άκρη και να κάνουμε το τηλεφώνημα το οποίο πρέπει να κάνουμε.